όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια του τρίτου κύκλου της σειράς. Μπορεί η Μυρτάλη Βρετάκου να έφυγε, όμως έρχεται μια άλλη γυναίκα στη θέση της, η οποία θα φέρει και την απόλυτη ανατροπή. Η Ουλία, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, μεγάλωσε τη Μυρτάλη σαν δικό της παιδί. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απώλεια της δικής της κόρης. Όταν η Μυρτάλη γεννήθηκε, λίγο πριν η Ουλία χάσει το μωρό της, μετά το ατύχημα με τη μηχανή. Ο Στάθης δεν έχει ιδέα πως η πρώην του έμεινε έγκυος και πως έκανε τα πάντα για να κρατήσει το παιδί. Μετά το ατύχημα και την απώλεια της κόρης της, η Ουλία δεν του είπε ποτέ την αλήθεια. Όσο οι μέρες θα περνούν, η αγωνία θα φουντώνει. Μετά από έρευνες, η Ουλία θα ανακαλύψει πως το παιδί της δεν πέθανε ποτέ. Γεννήθηκε σώο και μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ένα κύκλωμα εμπορίας παιδιών εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πήρε το μωρό αυτό από την Ιουλία. Η κόρη της θα επιστρέψει στη μάνη και η συγκίνηση θα είναι τεράστια. Θα πάρει τη θέση της Μυρτάλης στην οικογένεια Βρετάκου και τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Από την άλλη τώρα, αυτό το νέο θα φτάσει και στα αυτιά του Στάθη, ο οποίος θα σοκαριστεί και δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Όλη του η ζωή θα ανατραπεί και θα δούμε ραγδαίες εξελίξεις. Ο Στάθης θα φτάσει μάλιστα στη φάση να μην αποδεχτεί το παιδί του, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!